Καλησπέρα. Να πω δύο λόγια, γιατί εμείς έχουμε κινητοποιήσει στο τελευταίο διάστημα. Έχουμε συντονίσει τη... Τι μας κάνει? Ναι, για να ακούγεται, γιατί το μικρόφωνο... Έχουμε συντονίσει τη δράση μας οι σύλλογοι των πέντε δημοτικών σχολείων που προτείνει η πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Εύβοιας και του Υπουργείου, και το Υπουργείου Παιδείας να υποβαθμιστούν. Μιλάμε τώρα για σχολεία που είναι διθέσια στην οργανικότητά τους και λειτουργούν και φέτος ως μονοθέσια, προτείνεται να υποβαθμιστούν σε μονοθέσια του χρόνου. Μιλάμε όμως για 12 μαθητές σε κάθε ένα από αυτά τα δύο σχολεία, τα οποία, οι οποίοι είναι σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού και στις 6, δηλαδή είναι μία δασκάλα με 12 παιδιά σε 6 διαφορετικές τάξεις. Μιλάμε για σχολεία που τώρα λειτουργούν ως εξαθέσια της Διψού και των Ωραίων, για παράδειγμα, που στα 3 και στα 5 χιλιόμετρα υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα σχολεία, και έτσι και ξεκινήσει η συνδιδασκαλία στις τάξεις, όλοι οι μαθητές θα φύγουν και θα πάνε στα κοντινά σχολεία. Στα κοντινά σχολεία, τα οποία φυσικά δεν μπορούν να τους δεχτούν, δεν έχουν αίθουσες. Ήδη σε έναν νηπιαγωγείο στην Ιστία οι μαθητές κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Και από αυτά τα σχολεία διώχνουν μαθητές για να μην σπάσουν τα τμήματα. Τώρα, ο Γιώργος Σομαρίνος είναι και ενημερωμένος, γιατί έκανε αναφορά στη Βουλή για το θέμα την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις και μαζί και με τους υπόλοιπους συλλόγους, μέχρι να πάρουμε αρνητική απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας ότι τα σχολεία μας δεν θα υποβαθμιστούν. Είναι πολύ δύσκολο, ειδικά για τα χωριά τα απομακρυσμένα. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι των Ελληνικών και των Γιάλτρων κάνουν χιλιόμετρα κάθε μέρα για να πάνε τα παιδιά τους αγγλικά. Ίσα-ίσα δηλαδή, που λέμε ότι αυτές οι περιοχές έπρεπε να έχουν και περισσότερα πράγματα στα σχολεία τους και όχι να τους τα κλείνουν τελικά. Αυτά. Ευχαριστώ.